πέρα για ποιους έχουμε μια αλλαγή πλανητική που αξίζει τον κόπο να την αναφέρουμε. Α, ναι. Ναι, έχουμε. Μετακίνηση του Ερμή στο ζώδιο του Λέοντα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια κινητικότητα, έτσι, κάτι καλύτερο λίγο για τους κρυούς, για τους λέοντες, για τους τοξότες και δευτερευόντους, για τους διδύμους και το ζυγό. Μάλιστα. Δηλαδή σε θέματα τα οποία είχαν κολλήσει, σε επαφές, συζητήσεις, συμβόλαια, πραγματάκια και όλα. Και πιο πολύ προσοχή στο εξής, οι Ταύροι, οι Υδροχόοι και οι Σκορπιοί. Για να δούμε λοιπόν λίγο πιο αναλυτικά για τον κρυό τι λέμε. Άνοιγμα και προχώρημα πραγμάτων. Ποια είναι αυτά τα θέματα που μπορεί να τρέξουν καλύτερα, πιο εύκολα, χωρίς να υπάρχουν καθυστερήσεις. Είναι αρκετά θέματα που μπορείτε να διαπραγματευτείτε καλύτερα από σήμερα και μετά, για να δείτε τι θα γίνει. Είναι οι σπουδές που μέχρι χθες ήταν σε μια φάση όχι τόσο καλή. Σταδιακά λοιπόν από σήμερα και μετά παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας και ακόμα σε επαφές, συζητήσεις, συμφωνίες, ρυθμίσεις, εντύπων, εγγράφων, λογαριασμών, καρτών, ό,τι αφορά στο μεταφορικό σας μέσο, μετακομίσεις, ταξίδια και παιδιά. Βεβαίως η σημερινή μέρα, μέχρι το απογευματάκι, βραδάκι, μέχρι τις 7 η ώρα, σας δίνει τη δυνατότητα να κινηθείτε κάπως καλύτερα στα επαγγελματικά, να τονώσετε τον οργανισμό. Ως προς τα αισθηματικά δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές, αλλά δεδομένου ότι ο Ερμής είναι επικοινωνία, η συνεννόηση και το πίτσι-πίτσι, καταλαβαίνετε ότι κάτι καλύτερο μπορεί να προκύψει ως προς τη διευθέτηση σχέσεων. Και να περάσουμε στον Ταύρο, εύνοια μεταπροσοχής. Ακούσατε τα θέματα που είπα στον κρυό ότι μπορεί να τρέξουν καλύτερα, να έχουν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αντιθέτως, εσάς από σήμερα και μετά προσοχή στο τι λέτε, σε ποιον το λέτε. Σχόλια που πιθανόν θα μεταφέρετε, θα σας μεταφέρουν και ακόμα να μην δημιουργήσετε με τη στάση σας, γιατί αυτό θα κρατήσει πάρα πολύ, δεν είναι μόνο για κάποιες ημέρες. Και βεβαίως όλα αυτά τα έντυπα, τα έγγραφα, τις κάρτες, τους λογαριασμούς, γενικότερα ό,τι αφορά στο μεταφορικό μέσο, το διαδίκτυο, όλα αυτά λοιπόν θα τα χειρίζεστε με μεγαλύτερη προσοχή, θα βουτάτε τη γλώσσα στο μυαλό πριν μιλήσετε, πριν βγάλετε συμπεράσματα για κάποιον ή για κάτι ή θα διεκδικήσετε οτιδήποτε. Η σημερινή ημέρα παρόλα αυτά έχει μέχρι το βραδάκι, μέχρι τις 7-8 η ώρα, έτσι μια πιο ευνοϊκή χρειά και για τις σχέσεις σας και για πράγματα που μπορείτε να διευθετήσετε. Προτιμήστε δηλαδή μέχρι το βραδάκι, που παρόλα αυτά που είπα υπάρχει και μια εύνοια συνοδευτική σε όλα, βεβαίως και στις σχέσεις. Και να περάσουμε στους διδύμους. Από το βράδυ σαφώς καλύτερα, και όταν λέμε βράδυ 9, 10, 11 και γυρνάμε στην αυριανή ημέρα που έχει αρκετά ευνοϊκά χαρακτηριστικά. Βεβαίως όλοι σας μπορεί να μην παίρνετε το καλύτερότερο, όπως λέμε, μέχρι τις 3 Ιουλίου, αλλά σε γενικές γραμμές από το βράδυ και μετά διαμορφώνεται μια πιο ευνοϊκή, έτσι, φάση για λίγο και για τις σχέσεις και για τα οικονομικά σας θέματα και για τις σχέσεις, όπου η αυριανή ημέρα είναι βεβαίως πιο ευνοϊκή. Εντάξτε λοιπόν τα σημαντικά ή τα δύσκολα στην αυριανή ημέρα. Και για τις σχέσεις σας από το βράδυ και μετά, έτσι υπάρχει μια διευθέτηση πραγμάτων, μπορείτε να βρείτε στους άλλους έτσι μια καλύτερη πρόθεση απέναντί σας σε όλα. Και να περάσουμε στον καρκίνο. Έως το απόγευμα τα πιο πολλά συνηγορούν υπέρ σας. Η μετακίνηση του Ερμή δεν σας αφορά. Μπορείτε λοιπόν και να επιδιώξετε πραγματάκια μέχρι τις 7 το βραδάκι. Υπάρχει μια μικρή μεγάλη εύνοια, όπως λέμε, και λέμε μικρή μεγάλη, γιατί βεβαίως θα μπορούσε να ήταν μεγάλη αν ο Κρόνος, και ιδιαίτερα για εσάς που έχετε γεννηθεί στο τρίτο δεκαήμερο, δεν έβαζε το φρένο, δεν έβαζε την επιβάρυνση, όλα αυτά δηλαδή τα δυσάρεστα που μειώνουν ικανοποίηση ή κέρδος και δημιουργούν μια κατάσταση περίεργη. Θα ήταν λοιπόν καλύτερα, αλλά προς το παρόν είναι λίγο κουτσουρεμένο το καλό. Και στις σχέσεις σας ως προς την ευχαρίστηση που μπορείτε να πάρετε και παντού. Βεβαίως από τις 8, 9, 10 το βραδάκι και μετά, όπου και αν είστε, αν εργάζεστε, αν δεν εργάζεστε, γενικότερα και η διάθεση ακόμα θέλει λίγο ενίσχυση, μια κάποια προσοχή